Λοιπόν, Εύη Σπανού, στο στούντιο εδώ, επανήλθε η Εύη, καθώς αναμένεται να μας παρουσιάσει ένα θέμα που έχει ως επίκεντρο ένα πρόγραμμα ψηφιακής αναπαράστασης ωκεανού, το οποίο ξεκινά το 2022 με τη συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ένα θέμα το οποίο το προγραμμάτισε, το έκλεισε κατά κάποιο τρόπο η Εύη. Βεβαίως, και θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Νίκο Καμπάνιο, διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτησης και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, για να μας μιλήσει για αυτό το εμβληματικό έργο. Δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά είναι η πρώτη φορά του έργου. Ακριβώς, που φιλοξενούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε τον κύριο Καμπάνη. Μας βάζει στο κλίμα και μας παρουσιάζει βέβαια για πρώτη φορά αυτό το σημαντικό, τη σημαντική εξέλιξη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανού. Καλησπέρα, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ψηφιακή αναπαράσταση του ωκεανού. Αυτόν τον τίτλο έχουμε δώσει. Για βάλτε μας το κλίμα. Να σας βάλω λοιπόν πολύ ευχαρίστως. Χρόνια τώρα μιλάμε για κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις τους και επιτέλους ήρθαμε στο διατάφτα. Είδαμε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, είδαμε τι είναι οι επιπτώσεις της. Τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει και λέει, κύριοι, μέχρι το 2030 μειώστε 50% τις εκπομπές των αερίων στους διάφορους τομείς, στους διάφορους πυλώνες, όπως τη βιομηχανία, τη γεωργία, την ενέργεια. Και τι μας δίνει ένα εργαλείο, την Πράσινη Συμφωνία, αυτό που είναι γνωστό ως Green Deal, και μας λέει, βρείτε λύσεις, περιγράψτε τες, έτσι ώστε να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την απόδοσή τους όσον αφορά την καταστολή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του το ερευνητικό μεταφράζεται στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε ψηφιακές λύσεις, δηλαδή πάνω στον υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε δεδομένα, παρατηρήσεις και προγνωστικά δεδομένα από τα μοντέλα μας, μέσω αυτού που έχει γίνει πλέον καθημερινότητα στις συζητήσεις μας, την τεχνητή νοημοσύνη, που πιάνει και ζωντανεύει την πληροφορία από τα δεδομένα που τις δίνουμε και καταλαβαίνει διάφορα πρότυπα εκεί μέσα και μας βοηθάει να δώσουμε αυτό πραγματικά λύσεις αποτελεσματικές. Και έτσι προσπαθούμε να φτιάξουμε τις ψηφιακές λύσεις ώστε να ποσοτικοποιήσουμε την απόδοσή τους. Μας βοηθάει η ψηφιακή. Όχι, ολοκληρώστε. Παρακαλώ. Κύριε Καμπάνη, ολοκληρώστε. Ναι. Μας βοηθάει λοιπόν η ψηφιακή στρατηγική, διότι αυτή μας δίνει τα εργαλεία, πολύ γρήγορους υπολογιστές, τεράστιες μονάδες αποθήκευσης πλέον, για να φτάσουμε σε αυτό που πλέον γίνεται καθημερινότητα στις αναφορές μας, τα ψηφιακά δίδυμα σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά συστήματα. Τι είναι, κύριε Καμπάνη, τα ψηφιακά δίδυμα? Είναι λοιπόν κάποια συστήματα υπολογιστικά, ψηφιακά, τα οποία μιμούνται τα πραγματικά τεχνολογικά και περιβαλλοντικά συστήματα. Πώς το κάνουν αυτό? Έχουμε μοντέλα πάνω σε αυτά, προγνωστικά μοντέλα και μοντέλα προσομοίωσης. Παίρνουμε μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο από δίκτυα παρακολούθησης και ιστορικές μετρήσεις, αυτές που έχουμε στο αρχείο. Και επίσης χρησιμοποιούμε παρατηρήσεις, τις οποίες μας είναι ελεύθερες παρατηρήσεις. Εκεί συμβάλλει πάρα πολύ αυτό που λέμε για citizen science πλέον, η επιστήμη των πολιτών, όπου ένας πολίτης μπορεί να γίνει παρατηρητής του συστήματος με το οποίο έρχεται σε επαφή και να μεταφέρει πληροφορίες γι' αυτό. Κύριε Καμπάνη, τι μπορεί να παρατηρήσει δηλαδή κάποιος πολίτης και να το μεταφέρει σε εσάς σαν πληροφορία για να σας βοηθήσει στην έρευνά σας? Αυτό γίνεται συστηματικά στην περίπτωση αυτή. Αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο καθήκον, όπως για παράδειγμα μπορούν σε μια περιοχή που υφίσταται προβλήματα από πλαστικά, οι τοπικοί ασχολούμενοι με την θάλασσα, όπως ψαράδες ή λοιποί που μπορούν να έχουν σχέση και να κυκλοφορούν στη θάλασσα, να παρατηρούν τι βλέπουν και να το καταγράφουν με κάποιο τρόπο και να μας το μεταφέρουν. Πολύ συχνό αυτό. Οπότε αυτό θα βοηθήσει και το έργο σας για να καταγράψετε ψηφιακά και να αναπαραστήσετε τον ωκεανό. Ακριβώς. Και να σας πω που μέσα θα μπει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αυτή τη στιγμή φτιάχνει ένα ψηφιακό δίδυμο όλης της γης. Ένα μνημειώδες έργο το οποίο λέγεται Destination Earth, Destin στη σύντμησή του, που συμμετέχουν μεγάλοι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, και μέσα στα πλαίσια αυτά χρηματοδοτεί ψηφιακά δίδυμα επιμέρους περιβαλλοντικών συστημάτων, της ξηράς, του αέρα, της θάλασσας. Και ερχόμαστε λοιπόν εδώ στην Ιλιάδα, η οποία είναι ένα μεγάλο έργο, εμβληματικό θα έλεγα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φτιάξει το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας, του ωκεανού.
Εκεί λοιπόν κάθε λειτουργία, επιτρέψαμε να μοιραστώ μαζί σας μια εικόνα που έχω στην οθόνη μου και να δείτε λοιπόν τα πολλαπλά επίπεδα στα οποία θα λειτουργήσει αυτό το έργο, η πλατφόρμα αυτού του έργου. Στον πάτο-πάτο είναι οι πηγές δεδομένων. Να μην πω αναλυτικά, οι πιο γνωστοί συνήθως είναι οι πληροφορίες που μας δίνει ο Κοπέρνικος, το δορυφορικό σύστημα. Μετά πρέπει να έχει συστήματα τα οποία να επεξεργάζονται αυτό το τεράστιο πλήθος δεδομένων. Στη συνέχεια μπαίνουν τα μοντέλα τα προγνωστικά και λοιπά μοντέλα, τα οποία ή τα μοντέλα τεχνικής μάθησης, τα οποία απορροφούν τις πληροφορίες από τα δεδομένα και μπορούν και τις αναπαράγουν σε μια κατάλληλη οπτικοποίηση, γιατί ώστε αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η πάνω-πάνω γραμμή, όπου βλέπετε τις εφαρμογές στη θαλάσσια ρήπανση, στην ενέργεια, στη λειτουργία της ναυτιλίας, στην αλληλεία και βεβαίως στην καθημερινότητα, την ωκεανογραφική, τα ρεύματα και τα κύματα, την κατάσταση της θάλασσας. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σύστημα στο οποίο όλα αυτά ενσωματώνονται και αλληλεπιδρούν. Μια αλλαγή στο ένα, τι αλλαγή θα επιφέρει στο άλλο. Μάλιστα. Λειτουργούν όλα συνδυαστικά. Κύριε... Έτσι μπορούμε... Ναι, ναι. Όχι, ολοκληρώστε. Έτσι μπορούμε λοιπόν να έχουμε και μια πρόγνωση, αλλά και σε βάθος χρόνου, σε χρονικά διαστήματα κλιματικής αλλαγής, τις μεταβολές οι οποίες μπορεί να υφίστανται. Μάλιστα. Μετά την εφαρμογή διαφόρων. Μπορούμε να σας βλέπουμε κιόλας, κύριε Καμπάνη, να σας βλέπουμε, την έχουμε την κάρτα. Κύριε Καμπάνη, το πρόγραμμα αυτό, η ΛΕΔΕ, ξεκινάει το 2022. Τι χρονική διάρκεια έχει αυτή η μελέτη και η έρευνα? Θα είναι διάρκειας 3 χρόνων. Προσπαθώ να σταματήσω το σέρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι με βλέπετε, έτσι? Βέβαια. Ναι, βέβαια. Ωραία. Αυτό θα είναι διάρκεια 3 χρόνων. Το εργαστήριο έχει μια σημαντική θέση, είναι από τους κεντρικούς εταίρους του όλου έργου. Και το πολύ σημαντικό γι' αυτό είναι το εξής. Εμείς έχουμε διάφορα μοντέλα προγνωστικά, τα οποία αφορούν τη θάλασσα, ειδικά ωκεανογραφικά και κάποιες γενικότερες λειτουργίες. Γενικά και κάποιες ειδικότερες λειτουργίες. Αυτά λοιπόν τα μοντέλα θα μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στο πάνελ όλων των μοντέλων τα οποία θα λειτουργήσουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτό το ψηφιακό δίδυμο. Και αυτό είναι πολύ καλό, διότι αυτά τα έχουμε, για να σας πάω λίγο πίσω και να βάλω και ένα βιντεάκι για να κάνω share την οθόνη μου και να μπορέσετε να το δείτε. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα φτιάξει, πρέπει να το κάνω ένα pause στο μεταξύ, να κάνω share την οθόνη μου. Και να μας πείτε, κύριε Καμπάνη, κιόλας, ότι παρατηρούμε δηλαδή ένα άνοιγμα της επιστήμης και της έρευνας προς το θαλάσσιο κόσμο, γενικότερα ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα για τη θαλάσσια ζωή και την εξερεύνησή της. Αν ισχύει ή όχι? Φυσικά, διότι η θάλασσα είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό σύστημα το οποίο κάνει τον πλανήτη να λειτουργεί. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ανεξερεύνεται, από περιοχές μέχρι και λειτουργίες της, και είναι σημαντικός και κεντρικός παράγοντας στο πώς εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, το βλέπουμε χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Αυτό το συστηματάκι που είναι μια υπηρεσία ενημερωτική προς το κοινό, την οποία τη λειτουργούμε δωρεάν αυτή τη στιγμή σε μια πλατφόρμα που πληρώνει το Κοπέρνικους. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία που εμείς την έχουμε ήδη στήσει για την Κρήτη είναι πολύ σημαντικό. Μέσω του προγράμματος αυτού, μέσω του έργου αυτού, θα αναβαθμιστεί σε ένα ψηφιακό δίδυμο της θαλάσσιας περιοχής γύρω από την Κρήτη. Να σας δούμε, κύριε Καμπάνη, βλέπουμε αυτό το οποίο λέτε, γυρίστε λίγο την κάμερα. Όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, να υπάρχει έτσι ο συντονισμός των δυνάμεων. Και πολύ σημαντικό και για την Κρήτη. Ακριβώς, το ότι είναι συμμετέχει. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Σωστά, είναι κάτι σωστά. Πρωτοποριακό. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα προχωρήσει γρήγορα από ό,τι βλέπετε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για να έχει αποτελέσματα ψηφιακών, μάλιστα, να έχει όρημα ψηφιακά δίδυμα σύντομα. Και έτσι θα μπορούμε και σύντομα να δώσουμε και συγκεκριμένα προϊόντα τις να παρουσιάσουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Καμπάνη, βέβαια. Καλησπέρα μου και σε εσάς και στην κυρία Σπανού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και για την παρουσίαση.